Λιγότερο από 24 ώρες έχουν απομείνει μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες για τις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία. Οι τρεις βασικοί υποψήφοι προσπαθούν να κερδίσουν ένα μέρος από τους αναποφάσεις τους που αγγίζουν το 35% των Γερμανών πολιτών. Έχοντας την Άγγελα Μέρκελ στο πλευρό του, ο χριστιανοδημοκράτης Άρμιν Λάσε του CDU έκανε την τελευταία του προεκλογική συγκέντρωση. Wenn wir es jetzt wieder falsch machen, mit ideologischen Experimenten, wird alles verspielt, was wir in 16 Jahren aufgebaut haben. Und Armin Laschet ist geprägt davon, Brücken zu bauen, Menschen mitzunehmen. Τελευταία προεκλογική συγκέντρωση και για τον σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σόλτς του S5. Schönen Dank, dass alle hier gekommen sind. Οι πράσινοι που ελπίζουν για μια θέση σε ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό μιλούν για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένα πιο καθαρό μέλλον για τη χώρα. Bei dieser Wahl geht es um alles. Wir können uns, und das ist das Schöne in einer Demokratie, frei neu entscheiden. Η μάχη δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε θρίλερ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα διατηρεί το προβάδισμά του. Ωστόσο, η διαφορά του από τους χριστιανοδημοκράτες έχει πλέον περιοριστεί στη μία μονάδα. Τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την επόμενη ημέρα των εκλογών. Το σενάριο της διακυβέρνησης των δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών, το σενάριο Φανάρι και το σενάριο Τζαμάικα. Το σενάριο Φανάρι θέλει τους σοσιαλδημοκράτες να σχηματίζουν κυβέρνηση με τους Πράσινους και το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Το σενάριο Τζαμάικα θέλει τους χριστιανοδημοκράτες και τους χριστιανοκοινωνιστές να σχηματίζουν κυβέρνηση με τους Πράσινους και το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Πάντως, το κρατικό κανάλι ARD αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη επειδή κατά τη διάρκεια τηλεπαιχνιδιού εμφανίστηκαν προβλέψεις αποτελεσμάτων στην οθόνη. Προβλέψεις μάλιστα που δύο ημέρες πριν από τις εκλογές έδιναν μπροστά τους χριστιανοδημοκράτες.